Ως περ αστέρες αδίτη της νοητής ελάμψεως, τους εν νύκτη της απάτης καθευδοντας, Υιούς φωτός, ξότε ευγένειε και καπίτων αγαθόδωρε βασιλεύκε εθερίε εφρέμσιε 7 Μαρτίου Τον Ενχερσόνη Επισκοπισάντων Ιερομαρτύρων Παύλου Οσίου του Απλού Νέστορος και Αρκαδίου Επισκόπου Τριμηθούντος Λαβρεντίου Οσίου του Ενσαλαμίνη οι Άγιοι Εφρέμ, Βασιλεύς, Ευγένιος, Αγαθόδωρος, Ελπίδιος, Καπίτων και Εθέριος, οι Ενχερσόνοι Επισκοπήσαντες. Όλοι τους θανατώθηκαν μαρτυρικά για την διάδοση της Ορθοδοξίας στην Χερσόνα, εκτός από τον Άγιο Καπίτωνα, ο οποίος διέφυγε τον κίνδυνο με την επέμβαση του Μεγάλου Κωνσταντίνου και εκοιμήθη ειρηνικά ύστερα από πολλού κόπους. Ο Ελπίδιος ήταν ένας από τους επτά ιερομάρτυρες που στάλθηκαν από την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ για να κηρύξουν την Ορθοδοξία και το Ευαγγέλιο στην Χερσόνα στα όρια της Κρυμαίας. Έζησε επί Διοκλητιανού το 296 μετά χριστών. Εκεί η εργασία του Ελπιδίου γινόταν με πολλή δυσκολία και καθημερινούς κινδύνους διότι είχε να κάνει με βάρβαρους ειδωλολάτρες. Η αυταπάρνηση με την οποία εργάστηκε δεν άργησε να φέρει τους πρώτους χριστιανούς από τους ειδωλολάτρες στον αμπελώνα του Κυρίου μας στην εκκλησία του. Όμως η αγριότητα των απίστων δεν άργησε και αυτή να φανεί. Μία μέρα ενώ ο Ελπίδιος κήρυτε, τον έπιασαν και τον έδεσαν πίσω από μία άμαξα τον έσυραν με τον πιο βάρβαρο τρόπο στους δρόμους και έτσι τελειώθηκε μαρτυρικά και πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου χύνοντας το τίμιο αίμα του σαν πιστός εργάτης του Χριστού και ο μισθός του στους ουρανούς θα είναι αφάνταστα μεγάλος. Και δίκαια διότι κατά την ρίση του Κυρίου άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού, δηλαδή είναι άξιος ο εργάτης του μισθού της εργασίας του, που εργάστηκε για την πνευματική ωφέλεια των συνανθρώπων του. Και οι υπόλοιποι Άγιοι κήρυξαν το Ευαγγέλιο κάτω από δυσμενείς συνθήκες και όλοι τους επισφράγισαν το κήρυγμά τους με θαύματα, με βασανιστήρια αλλά και με το μαρτύριο. Των μεγάρων των γόνων ασκητών των ομοτρόπων και φρούρων μόνης σαλαμίνος, θεοφόρον λαβρέντιον, τιμήσομεν προφρόνος αδελφοί, ως μετοχόν της δόξης του Χριστού ύλο τούτου, τες πρεσβείες πάσης οργής, ρίο δόξα, το δε δοκό ισχύν, δόξα το σε στεφάν, χορηγούν τη βία σου ημιν Πάτερ τα προσφορά. Ο Όσιος Λαβρέντιος, κτήτορας της Ιεράς Μονής φανερωμένης στην Σαλαμίνα, γεννήθηκε στα Μέγαρα από τον Δημήτριο και την Κυριακή. Νυμφεύθηκε και απέκτησε δύο γιους, τον Ιωάννη και τον Δημήτριο. Στο επάγγελμα ήταν γεωργός και οικοδόμος. Με υπόδειξη της Θεοτόκου πήγε στην Σαλαμίνα όπου βρήκε την σεπτή εικόνα της στα ερήπια παλιάς μονής και οικοδόμησε νέα μονή το 1682. Εκεί έγινε μοναχός στην Μονή της Παναγίας της Φανερωμένης που ο ίδιος έκτισε και μετονομάστηκε Λαυρέντιος. Αργότερα έγινε μοναχή και η σύζυγός του, η οποία μετονομάστηκε Βασιανή. Δια της Θεοτόκου έκανε αρκετά θαύματα και εκοιμήθη ειρηνικά στις 6 Μαρτίου του 1707 και η μνήμη του τελείται στις 7 Μαρτίου ο Όσιος Παύλος ο Απλός. Ονομάστηκε Απλός διότι ήταν αμαθής γεωργός που δεν γνώριζε τίποτα από τις εθιμοτυπίες του κόσμου. Τον στόλιζε όμως άκακο ήθος και ήταν τέλειος αγαθός Ισραηλίτης χωρίς καμία πονηρία και δόλο. Μέχρι τα εξήντα του οι γεωργικές εργασίες ήταν η κύρια ασχολία του, αλλά η σύζυγός του ήταν εντελώς διαφορετική αυτή έκανε την δίθεν ευγενή, διότι έζησε κάποτε σαν υπηρέτρια στην πόλη. Κορόιδευε λοιπόν τον Παύλο σαν κουτό και ανόητο, που χάνεται με τους σταυρούς και ξόδευε την ώρα της άνεσής του με προσευχές και ψαλμούς. Μέχρι που έφτασε στο σημείο να προδώσει την σύζυγική της πίστη. Ο Παύλος όταν βεβαιώθηκε γι' αυτό, γέμισε από πολύ θλίψη και πίκρα. Στέναξε βαθιά. Προσευχήθηκε και αποφάσισε να την αφήσει και να φύγει μακριά. Πήγε δε στην έρημο κοντά στον Μέγα Αντώνιο. Στο νέο αυτό στάδιο της ζωής του, ο Παύλος ανέπτυξε εξαιρετικές ασκητικές αρετές. Θερμός στην ευσέβειά του, άδολος στην καρδιά του, ταπεινός στα φρονήματά του, πράος στο ήθος του, στολιζόταν από τα ωραιότερα χριστιανικά άνθη και ήλκησε την αγάπη του Αγίου Αντωνίου. Ο Θεός μάλιστα του έδωσε για το χάρισμα να θαυματουργεί και έτσι θεράπευσε πολλούς δαιμονισμένους. Εκοιμήθη σε βαθιά γεράματα στα βάθη της ερήμου και έμεινε σαν το γνησιότερο κάτοπτρο της Θείας Αγαθότητος.